της Αεκλάρναγας στον Νικόλα Παπαδόπουλο για να μας πει δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν η χαρά του προπονητή. Κοιτούσα λίγο και τα στατιστικά πριν έρθουμε στη συνέντευξη. Κυριαρχήσατε επιθετικά, περιορίσατε πολύ καλά στην άμυνα των κεραυνών, ελέγξατε τα rebound, μοιράσατε το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι και λίγα αυτά που θα μπορείτε να τους πείτε σαν παρατήρηση στο team meeting το αυριανό. Εντάξει, καταρχήν δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά αυτή τη εβδομάδα για να προετοιμαστούμε ενάντια στον κεραυνό, μια πολύ καλή ομάδα. Όπως είπες και εσύ, μπήκαμε από την αρχή δυνατά στο παιχνίδι, ειδικά αμυντικά, περιορίσαμε τον κεραυνό, σκοράρε μόνο 5 πόντους. Και επιθετικά είχαμε προγραμματισμό στην επίθεση και από μέσα και από έξω. Νομίζω ελέξαμε και τα rebound και στις assist, είχαμε 26 assist. Νομίζω έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και επιθετικά και αμυντικά. Και ένα παιχνίδι που αν η ΑΕΚ μείνει συγκεντρωμένη και κάνει τη δουλειά της μέχρι και το φινάλε, σας δίνει και την πρώτη θέση που νομίζω είναι πολύ σημαντικό σαν εξέλιξη για το υπόλοιπο του προαθλήματος και των πλέον. Εντάξει, με αυτή τη νίκη είμαστε στην πρώτη θέση στη regular season, οριστικά. Κάναμε το πρώτο βήμα, αλλά όπως ξέρετε στο μπάσκετ όλα κρίνονται στα play-offs. Έχουμε και το πλεονέκτημα μέχρι το τέλος, αλλά από εκεί και πέρα είναι τα play-offs διαφορετικό προάθλημα. Εμείς θα ξεκουραστούμε αύριο και από Δευτέρα θα είμαστε πάλι στο ύπεδο για να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια κυπέλλου. Αυτό θα ήταν και η επόμενη ερώτηση, το restart που χρειάζεται μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, να επαναφέρουμε τους παίχτες στην πραγματικότητα της σκληρής προετοιμασίας για κάθε παιχνίδι. Έτσι είναι, γιατί την ερχόμενη Δευτέρα είναι το παιχνίδι με ή το ΑΠΟΕΛ ή την Ομόνια, ένα knockout παιχνίδι που αν δεν παρουσιαστεί συγκεντρωμένος δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία να γυρίσεις πίσω, είναι ήττα και βγαίνεις εκτός του ενός στόχου. Άρα εμείς, όπως είπα και πριν, κερδίσαμε σήμερα, να το χαρούμε σήμερα το βράδυ και από αύριο σκεφτόμαστε τα επόμενα παιχνίδια. Και μια κουβέντα για τον κόσμο της ΑΕΚ, η κερκίδα εδώ, η κεντρική κέρδη, γέμισε και έδωσαν ρυθμό, βοήθησε βέβαια και η ομάδα με την πολύ καλή της παρουσία. Ο κόσμος, όποτε του ζητήθηκε, έδωσε το παρόν του. Και στην περσινή σεζόν είχαμε τα θέματα με το COVID. Στην αρχή της φετινής περίοδου ήμασταν τιμωρημένοι. Τώρα επέστρεψε και ο κόσμος πίσω, δικαιούμαστε αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να έρθει ακόμα περισσότερο για τη δύσκολη συνέχεια. Όχι, να σε ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο υπόλοιπο των αγωνιστικών σας υποχρεώσεων. Και εγώ σας ευχαριστώ.